Είναι κάτι το πρωτοποριακό αυτό που κάνουμε σήμερα. Ήρθαμε καταρχήν να δούμε πώς ξεκίνησαν τα έργα αυτά, οι παρεμβάσεις αυτές που είχαμε πει, οι οποίες έχουν σαν στόχο την άμεση επίλυση των προβλημάτων τα οποία ανέκυψαν. Από εκεί και πέρα ήρθαμε να δούμε πώς λειτουργεί το τμήμα αυτό ελέγχου ποιότητας οδοστρώματος, που είναι το πιο βασικό. Μας έδειξε εδώ η υπηρεσία, ο υπεύθυνος του τμήματος, πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο και μείναμε με το στόμα ανοιχτό, κυριολεκτικά. Είναι ένα σύστημα το οποίο μας επιτρέπει να δούμε τις κλίσεις, τα γεωγραφικά δεδομένα, την ποιότητα του οδοστρώματος και να αντλήσουμε από αυτό τις αιτίες από τις οποίες προκαλούνται διάφορα ατυχήματα. Ακούσαμε ότι είναι το μοναδικό στα Βαλκάνια σαν μηχάνημα. Αυτό μου είπαν και εμένα τώρα. Είναι ένα σύστημα το οποίο καταγράφει σε πρώτη φάση τα δεδομένα του οδοστρώματος, στη συνέχεια τα αποτυπώνει στο τμήμα του εργαστηρίου το οποίο εδρεύει στην αποκεντρωμένη εδώ στη Λαμία και από εκεί πέρα μας δίνει τα δεδομένα, την ποιότητα, τις κλίσεις, το πλάτος, την ολισθηρότητα, τη μη ολισθηρότητα, τη βατότητα κλπ. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά που έχει και όλα αυτά. Τα έχει όλα αυτά. Δηλαδή... Αυτή τη στιγμή έχουμε κλείσει, το δείχνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ξαναδείξουμε κλείσει. Θα στο δείξει αν σε συνδυασμό με τις ταχύτητες και με το GPS. Ναι. Σε συνδυασμό με την ταχύτητα που έχεις. Εδώ σου έχει την ταχύτητα που έχεις. Έτσι εδώ είναι η απόσταση που έχεις μετρήσει. Σου έχει την ταχύτητα έχεις. Με το που θα ξεκινήσω εγώ, θα το ξεκινήσω κατευθείαν, θα πατήσω εδώ και θα ξεκινήσω μια μέτρηση. Με το που θα ξεκινήσω μια μέτρηση, αμέσως θα μηδενίσει εδώ, ξεκινάει τη μέτρηση, παίρνει το GPS και ξεκινάω από εδώ. Και αμέσως από εδώ αυτό μου αρχίζει και μου μετράει. Και μου λέει: Λέψε εδώ το. Είχα κλείσει εκεί που ξεκίνησα. Σου λέει ένα παράδειγμα στο γενικό κοινό. Σιγά σιγά θα ομαλοποιηθεί φυσικά ανάλογα την κατάσταση του δρόμου. Και θα αρχίσει και μετράει και την ομαλότητα. Αυτά τα τέσσερα έχω φέρει εγώ πάνω. Γιατί τα χρειάζομαι πάντα για να δω αν δουλεύει. Υπάρχουν και άλλες μετρήσεις, οποίες δεν τις έχω φέρει στην επιφάνεια στην οθόνη μου. Γιατί δεν τις χρειάζομαι. Το πρόγραμμα όμως μετράει και πολλά άλλα πράγματα που δεν τα έχω εδώ μπροστά μου. Εγώ χρειάζομαι να δω αν μου δουλεύει σε αλλάξει φωτογραφία οτιδήποτε κάνει. Αυτή η φωτογραφία είναι κάθε 5 μέτρα. Αλλά επειδή χρειάζεται πολύ μεγάλη ταχύτητα, εδώ πέρα παρουσιάζει κάθε 30, 50, 60, 100. Αλλά το πρόγραμμα μέσα την καταγράφει στα 5 μέτρα. Δεν σημαίνει ότι δεν την έχω εδώ, δεν την έχω πάρει. Και έλεψε εδώ τις κλίσεις. Τις κλίσεις που έχεις, τις κλίσεις που έχεις στο αυτοκίνητο και τις κλίσεις που έχεις υψομετρικά εδώ πέρα που πας. Και βλέπεις εδώ πόσο χάλια είναι εδώ πέρα που πάμε ο δρόμος, γιατί έχει πολλές λακκούβες, γιατί θα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Όλη η δουλειά όμως γίνεται στο εργαστήριο, από τον υπολογιστή στο εργαστήριο. Από εδώ θα πάρω, θα κατεβάσω δεδομένα, τα δεδομένα είναι τεράστια. Μιλάμε τώρα, εγώ σήμερα θα έχω τουλάχιστον 200 γίγα δεδομένα. Με ένα τέτοιο που πήγα και γύρισα. Δηλαδή χρειάζομαι 3 ώρες στο εργαστήριο να κατεβάσω τα δεδομένα μόνο αυτά και να τα βάλω στον άλλο τον υπολογιστή που έχω στο γραφείο. Και η επεξεργασία παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή κάθε μια μέρα έξω χρειάζεται 3 μέρες μέσα, 4 μέρες μέσα. Στην Ιταλία δηλαδή που είχαμε ειδικό άτομο που έκανε την επεξεργασία μέσα, εμείς εγώ με το πόστι ήμασταν έξω και μετράγαμε, και είχαμε άλλον άτομο μέσα που έκανε μόνιμα την επεξεργασία. Και όχι σε όλα, γιατί οι Ιταλοί ζητάγανε crack, ζητάγανε αεράι και ζητάγανε και ράφνες. Αυτά τα τρία μας ζητάγανε. Ωραία. Αυτό είναι το μοναδικό μηχάνημα στα Βαλκάνια, έτσι? Στα Βαλκάνια δεν νομίζω να υπάρχει άλλο. Ναι, και στην Ιταλία που έχει ένα, το οποίο δεν είναι της τάξης αυτής, είναι πολύ πιο παλιό. Δεν ήταν. Αυτό κοστίζει πόσο? Νομίζω γύρω στο 800.000. 800.000, μάλιστα. Αυτή η Αράν είναι η καλύτερη. Υπάρχει άλλη μία, η Αράν είναι η κορυφή στον κόσμο.